Κάποιος φίλος με ρώτησε για την πολιτική και θα σας απαντήσω τώρα για την πολιτική φίλη μου, για τα πολιτεύματα. Για το δικό μου, θα λέγαμε το νου, και τη δική μου κατανόηση, ας πούμε ότι υπάρχουν η άκρα αριστερά, η άκρα δεξιά, έτσι, ο εθνικισμός, ο κομμουνισμός, και υπάρχει αυτή η κεντρώη, θα λέγαμε, άνθρωποι, υπάρχει αριστοκρατία και δημοκρατία. Ας πούμε ότι αυτές είναι οι τέσσερις εποχές. Ή θα λέγαμε ότι αυτά τα τέσσερα σημεία είναι τα πιο βασικά, θα λέγαμε, σε ένα σύστημα. Κάποιος για να αγαπάει τον εαυτό του πρέπει να αγαπάει τους, και τους άλλους πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό του. Άρα κάποιος για να αγαπήσει τα άλλα έθνη πρέπει να αγαπήσει το έθνος του. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο εθνικισμός δεν έχει σχέση με τον ρατσισμό. Ο εθνικισμός στην μεγαλύτερη κατανόησή του είναι αυτός που σε κάνει να αγαπήσεις την πατρίδα σου και να αγαπήσεις και την πατρίδα όλων. Ο γονέας που αγαπάει το παιδί του μαθαίνει να αγαπάει όλα τα παιδιά. Μιλάμε για τη θετική ανάπτυξη της κάθε ενέργειας. Άρα λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο ολικό ενάρετο πολίτευμα σίγουρα εθνικισμός θα υπάρχει γιατί πρέπει να αγαπάς το έθνος σου. Πάμε από την άλλη πάντα, στον κομμουνισμό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει η υψηλότερη έννοια του κομμουνισμού γιατί το έθνος δεν αποτελείται από τα άτομα. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι στο έθνος. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο Θεό. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στην ύλη. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο πνεύμα. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον πλανήτη μας. Πρέπει να καταλάβουμε την υψηλότερη έννοια. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο πρέπει να συνυπάρχουν και συνυπάρχουν μαζί. Ασχέτως αν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους και τα δύο μαζί. Και πάμε στην έννοια της αριστοκρατίας. Ας βάλουμε και ένα τρίτο μέσα. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τι, σε ένα δυνατό έθνος που όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, είτε είναι πλανήτης, είτε είναι έθνος, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι μονάδα, είτε είναι σύμπαν, έτσι, πιάσαμε τα δύο άκρα, τι πρέπει να έχουμε κατεύθυνση και ποιοι είναι οι καθοδηγοί, οι άριστοι, το άριστον, η ίδια η φύση βοηθάει το άριστο, το δυνατότερο βοηθάει η φύση να εξελιχθεί, αλλά δεν υπήρχε εξέλιξη ώστε να μας βοηθήσει, θα υπήρχε υποεξέλιξη. Θα εξελισσόμασταν καθοδικά. Εμείς τι θέλουμε σαν ανθρωπότητα, να εξελιχθούμε ανωδικά. Επομένως, τι θα έχουμε πρότυπα, το άριστον. Η άριστον δεν σημαίνει κάποιοι οι οποίοι πάνε και εκμεταλλεύονται τους αθώους. Άριστοι είναι αυτοί που έχουν κάποιες ιδιότητες που τους προτιμάμε να τους βάλουμε μπροστά για καθοδηγητές. Βλέπετε, φίλοι μου, όπως στο αεροπλάνο μπροστά κάνει μύτη, όπως το πλοίο μπροστά κάνει μύτη για να μπορεί να σχίζει, έτσι λοιπόν μπροστά πρέπει να είναι μια πυραμίδα. Γιατί πρέπει συνεχόμενα να υπάρξει αυτή η ιδιότητα από το να έχουμε κατεύθυνση το ιδανικό. Άρα βάλαμε μέσα και την αριστοκρατία. Κοιτάξτε πώς όλα μαζί συνυπάρχουν. Και ας πάμε στη δημοκρατία τώρα. Πού είναι στα μάτια η δημοκρατία αν υπάρχουν όλα αυτά. Ας σας δείξω πώς είναι η δημοκρατία, φίλοι μου. Η δημοκρατία είναι ότι για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, ανεξάρτητα ο καθένας τι πραγματικότητα έχει, ο συγχρονισμός όλων μαζί και το που θα καταλήξει κάθε ανθρωπότητα, κάθε σύμπαν, κάθε κόσμος, κάθε οικογένεια, εξαρτάται στην πραγματικότητα από τη συνοχή, δηλαδή από το συλλογικό υποσυνείδητο της εκάστοτε ομάδας. Άρα η δημοκρατία υπάρχει ήδη, άσχετα για τους λόγους που νομίζουμε εμείς ότι δεν υπάρχει. Η αριστοκρατία υπάρχει ήδη, άσχετα να εμείς νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Η αγάπη προς τον εαυτό μας, προς το εγώ μας, με το έθνο μας, την πόλη μας, το χωριό μας, τον κόσμο μας, τον πλανήτη μας, υπάρχει ήδη σαν εθνικισμός. Η συνεργασία, ότι όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι κάτω από τον νόμο, ίσοι κάτω από τις εποχές, ίσοι κάτω από ορισμένα πράγματα, υπάρχει ήδη. Άσχετα εμείς το παραδεχόμαστε. Άρα, στην πραγματικότητα, τα πολιτεύματα, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνειδησιακές προσεγγίσεις. Συνειδησιακές προσεγγίσεις από ανθρώπους που είναι κολλημένοι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Ελάτε να τις ενώσουμε. Να πάω στο κοινοβούλιο για να τα πω, δεν τρέχει τίποτα, δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Είναι τόσο προσκολλημένοι οι άνθρωποι στα εγώ τους, είναι τόσο προσκολλημένοι σε ένα επίπεδο συνειδητότητας, που δεν είναι η ώρα ακόμα. Γι' αυτό το συλλογικό υποσυνείδητο, η πραγματική δημοκρατία, άξια έχει βγάλει αυτούς τους τυφλούς να κυβερνάνε εσάς και εμάς. Το βλέπετε πώς λειτουργεί. Παρόλα αυτά η αριστοκρατία άξια υπάρχει και καθοδηγεί τον κόσμο
με ορισμένα πράγματα και στο τέλος πάντα θα επιβιώσει το δυνατότερο. Η αγάπη προς τον εαυτό μας άξια υπάρχει να μπορεί κάποιος να καθορίζει τα σύνορά του σχετικά με τον άλλον, την ακεραιότητά του. Η αγάπη προς τον κοινωνικό όλο αυτό, έτσι το κομμουνισμό, αυτό που λέμε, άξια υπάρχει για να δούμε ότι όλοι μαζί πρέπει να δουλεύουμε αρμονικά. Και ερχόμαστε να σας πω ένα άλλο πράγμα. Η γάτα, ο σκύλος, ο αρουραίος, το φίδι, αυτά τα ζώα που λέμε, έτσι, μέσα στην αγαθότητα που είναι και στην αρμονία που είναι, ασχέτως αν τρώνε το άλλο, φίλοι μου, κανένα δεν παραπονιέται που έγινε φίδι, που είναι γάτα, που είναι αντιλόπι. Κανένα δεν λέει, αχ, γιατί εγώ είμαι πρόβατο και είμαι κατώτερο και με τρώει ο λύκος. Κανένα δεν παραπονιέται, γιατί ξέρει το ρόλο του στο σύμπαν. Ο μόνος που παραπονιέται και όλοι θέλουν να γίνουν καπετάνιοι σε ένα πλοίο, είναι το εγώ μας. Αν όλοι οι άνθρωποι ξέραμε τον πραγματικό μας ρόλο, θα υπήρχε συνεργασία. Δεν θα υπήρχε πόλεμος.